Ένας Αμερικανός, ο Ντάνι Κόλλερ, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και προς το παρόν δουλεύει στο ντοκιμαντέρ The Discovery, ισχυρίζεται ότι αφού κατανάλωσε μια παρεστησιογόνα ουσία γνωστή ως DMT, παρατήρησε γραμμές κωδικών στο φως ενός λέιζερ που αντανακλούσε πάνω σε μια επιφάνεια. Ο Γκόλερ ισχυρίζεται ότι το πείραμα αυτό θα μπορούσε να αλλάξει όλα όσα πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε για το σύμπαν. Το DMT, που είναι μια ισχυρή παραστησιογόνο ένωση, έγινε εργαλείο για την επέκταση τη κατανόησή του για την πραγματικότητα. Το λέιζερ σε αυτό το πείραμα πιθανότατα προβλήθηκε σε μια επιφάνεια. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τείχο, μια οθόνη ή οποιαδήποτε άλλη ανακλαστική επιφάνεια. Ο σκοπό τη προβολή του λέιζερ ήταν να δημιουργηθεί ένα οπτικό ερέθισμα που θα μπορούσε να παρατηρηθεί και να αλληλεπιδράσει με αυτόν, ενώ ο ίδιο βρισκόταν υπό την Επίδραση του DMT. Ο Γκόλερ περιγράφει τα έντονα οπτικά φαινόμενα που συνόδευαν την εμπειρία, τα οποία φαινόταν να αποκαλύπτουν κρυμμένα στρώματα πραγματικότητας Είπε πως πρόβαλαν ένα λέιζερ σε μια επιφάνεια ενώ ήταν υπό την επίρρεια του GMT, παρατηρώντας κάτι που φαινόταν σαν μοτίβα κώδικα που θύμιζαν το Matrix. Ωστόσο, όπω είπε ο ίδιος, σε πολλούς ανθρώπους παρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο και όλοι ανέφεραν ότι είδαν παρόμοια οπτικά στοιχεία, υπονοώντας ότι η εμπειρία δεν ήταν καθαρά υποκειμενική.